Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω πει πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα ότι για να ξαναεπιστρέψουμε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πρέπει καταρχήν να πιστέψουμε στον ιδιωτικό τομέα, να πιστέψουμε σε επενδύσεις. Και πράγματι χάρηκα κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή που ένας συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Δεν μπορούμε να φέρουμε αριανούς για να πετύχουμε την ανάπτυξη και αυτό θα γίνει μόνο με την ιδιωτική οικονομία». Λογικό, αλλά καινούριο για σας. Ένα μεγάλο βήμα προόδου για το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα βήμα προόδου χωρίς ουσία όμως. Χρειάστηκαν 17 μήνες αναμονής για να καταλάβετε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, ότι είναι σημαντικός ο αναπτυξιακός νόμος. Ελπίζω να μην χρειαστείτε άλλους τόσους μήνες όμως να καταλάβετε ότι το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα είναι ένα αδιανό πουκάμισο. Διαβάστε τη γνώμη της ΟΚΕ ότι στη δεδομένη κατάσταση της παρατεταμένης ύφεσης ελληνικής οικονομίας, της ουσιαστικής ανεπάρκειας ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και του αρνητικού επιχειρηματικού κλίμακος, οι φοροαπαλλαγές δεν αποτελούν πρακτικά ελκυστικό είδος ενίσχυσης. Οι φοροαπαλλαγές γενικά είναι ο καλύτερος τρόπος ενίσχυσης αναπτυξιακών πρωτοβουλειών. Αλλά απαιτούν μια χώρα στην οποία λειτουργεί ο τραπεζικός τομέας, απαιτούν μια χώρα που είναι χαμηλό το κόστος ρίσκου. Όσο στις επιχορηγήσεις, είπε ο κύριος Υπουργός ότι το σχέδιο σήμερα εδράζεται σε υπαρκτούς πόρους. Όμως με τα 480 εκατομμύρια που προβλέπει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την περίοδο 16-22, δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα έχει επίδραση στην ελληνική οικονομία. Και από αυτό το ποσό, πέρυσι που δεν είχαμε το νόμο, φέτος και του χρόνου, ουσιαστικά θα δοθούν 0 στην ελληνική οικονομία. Γι' αυτό μην μοιράζετε άλλες ψεύτικες υποσχέσεις. Ειδικά τώρα που η χώρα μας χρειάζεται τα επόμενα χρόνια 100 δισεκατομμύρια ευρώ νέες επενδύσεις για να βγει οριστικά από την κρίση. Άρα ο στόχος της προσέλκυσης νέων επενδύσεων δεν επιτυγχάνεται με αυτό το πλαίσιο. Εκτός αν έχετε και άλλες μεθόδους, όπως διάβαζα τώρα στο ένα λεπτό πριν ανέβω πάνω, την εκπρόθεσμη τροπολογία προβλέπει να λειτουργήσουν κηλικία κατά παρέκκληση της νομοθεσίας στα hot spots. Ίσως αυτό είναι το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που συζητάμε σήμερα. Να δούμε όμως τι έγινε στις προηγούμενα χρόνια. Το 2012, το 2013, το 2014, μέσα στην κρίση, το Υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε επιχορηγήσεις 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, που είχαν αποτέλεσμα και επέστρεψε η ελληνική οικονομία στην ανάπτυξη το 2014. Το κακό όμως είναι ότι με αυτό το νόμο όχι μόνο δεν θα φέρετε νέες επενδύσεις, αλλά με τις μεταβατικές διατάξεις πλήττετε αυτούς που ήδη τολμήσαν και ήδη επενδύσαν στην ελληνική οικονομία. Άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει ότι παρέλαβε ένα χάος να διαχειριστεί. Το ίδιο ακριβώς μπορούμε να πούμε και εμείς. Και μπορούμε να πάμε πίσω στην εποχή του Χαρλάου Τρικούπη. Αλλά αυτό δεν είναι ουσιαστικός πολιτικός διάλογος. Το θέμα είναι η κάθε κυβέρνηση να λέει τι κάνει. Τι κάνει ουσιαστικά για την ελληνική οικονομία. Άκουσα παραδείγματος χάρη για τον κύριο Υπουργό να μιλάει για τα προβλήματα που υπήρχαν στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων πριν από το 2012. Τα κυκλώματα διαφθοράς που ανακαλύφθηκαν και πήγαν στη δικαιοσύνη. Εμείς την περίοδο 12-14 προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες ενέργειες, 13 συγκεκριμένες ενέργειες για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια, μέτρα που λειτουργήσαν. Όπως το αυτοτελές τμήμα επιθεώρησης, το οποίο είχε την ευθύνη του ελέγχου των ελεγκτών των ιδιωτικών επενδύσεων. Θεσμοθετήσαμε εξωτερικούς πιστοποιημένους φορείς με προεδρικό διάταγμα, διαδικασία που δέχτηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, που επέτρεπε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χωρίς να παρεμβαίνει το Υπουργείο. Αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, κύριε Υπουργέ, το προεδρικό διάταγμα 35 του 2014, που θα μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε στο δικό σας νόμο ως εργαλείο, αντί να δημιουργήσετε κάτι καινούριο. Το καταθέτω για τα πρακτικά και διευκόλυνση. Προχωρήσαμε στην ανανέωση του προσωπικού. Προχωρήσαμε στην ενημέρωση των επενδυτών μόνο από το κέντρο ενημέρωσης επενδυτών, ώστε να μην υπάρχει επαφή μεταξύ του ελεγκτή και του επενδυτή. Δημιουργήσαμε ασφαλές αρχείο, ειδική γραμματεία, ώστε να είναι σε ασφαλείς οι φάκελοι. Ορίσαμε ότι δεν μπορούν να διοριστούν ως υπόλογοι διαχειριστές υπάλληλοι που συμμετείχαν στον όργανο ελέγχου. Επαναφέραμε την κύρωση από τη Βουλή των μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Μετακινήσαμε όλους τους παλιούς υπαλλήλους από την υπηρεσία, με αποτέλεσμα να υπάρξει ανανέωση στο τμήμα ιδιωτικών επενδύσεων. Δημιουργήσαμε το Εθνικό Μητρό Αξιολογητών και περιοδικά προσκαλούνταν νέοι ενδιαφερόμενοι για να ανανεώνεται διαρκώς το ανθρώπινο δυναμικό της αξιολόγησης των ιδιωτικών επενδύσεων.
και προχωρήσαμε και στην επιβεβαίωση των γνωστότητας των εγκυητικών επιστολών. Σημαντικότατα βήματα για την ενίσχυση διαφάνειας. Το θέμα είναι τι γίνεται από εκεί και πέρα. Επίσης, το θέμα είναι τι κάνετε και εσείς ως Υπουργείο, κύριε Υπουργέ, αυτούς τους 18 μήνες για τις υπάρχουσες επενδύσεις. Γιατί παραπονιέστε για το νουρά. Αλλά δεν μας λέτε πόσες ολοκληρώσεις έγιναν το 2015 και το 2016. Πόσα όργανα ελέγχου ορίστηκαν. Πόσοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν. Πόσες εγγυητικές επιστολές επιστρέψατε. Και δεν χρησιμοποιήσατε και στους πιστωμένους φορείς για να επιταχύνετε. Με αποτέλεσμα το πρόβλημα της ουράς που προϋπήρχε να αυξάνει. Το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αν ο αναπτυξιακός νόμος είναι ελκυστικός για τους επενδυτές. Και αυτό θα κριθεί στην πράξη. Και ο προηγούμενος νόμος, ο 41-46 του 2013, κρίθηκε στην πράξη. Στον πρώτο κύκλο του 2013 είχαμε 40% αύξηση αιτήσεων. Στο δεύτερο κύκλο του 2013, 57% αύξηση αιτήσεων στον αυξημένο προηγούμενο κύκλο. Στον πρώτο κύκλο του 2014, 372% αύξηση αιτήσεων. Συνολικά, καταφέραμε να εντάξουμε έργα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, ώστε να έχουν δεσμευθεί οι πόροι για αυτά τα έργα. Το σημερινό νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει σχεδιαστεί για να έχει πολύ πολύ μικρότερα αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία. Και κυρίως δεν φέρνει νέες ιδέες. Αντιγράφει απλώς τον γενικό απαλλακτικό κανονισμό, εισάγει ειδικά καθεστώτα που προϋπήρχαν, όπως οι φοροαπαλλαγές, το leasing, τα μεγάλα έργα, η τεχνολογία. Αυτά δεν είναι νέες ιδέες. Όμως αυτό το νομοσχέδιο δεν δίνει προκαταβολές, δεν στηρίζει τη ρευστότητα της οικονομίας, μειώνει τα ποσοστά που επιχορηγεί τις επενδύσεις. Με αποτέλεσμα τελικά η επίδραση αυτού του νομοσχεδίου να είναι πολύ λίγη και πολύ αργά. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.